Πάω σήμερα στο συντονιστικό. Στον συντονιστή του συντονιστικού, τον κύριο Μανώλη Πατεράκη. Καλημέρα σας από τον 984. Πώς είστε? Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο που σας ακούει. Όπως επίσης και στον κύριο Γιώργο Θεοδωράκη, ο οποίος είναι μέλος της επιστημονικής ομάδας αρχιτέκτονας του συντονιστικού. Κύριε Θεοδωράκη, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σε όλους που μας ακούν. Λοιπόν, γιατί μας το είπε αυτό ο κύριος Τζουλιαδάκης? Αυτή η κοινή υπουργική απόφαση ή η εγκύκλιος, κύριε Πατεράκη, ότι δηλαδή όπως είχε υποθεί από την αρχή, αλλά μας πήρε χρόνο ή τους πήρε χρόνο για να το εμπεδώσουν, να το καταλάβουν, τέλος πάντων να το εφαρμόσουν, δεν λύνει τα χέρια, δημιουργεί θέματα, προβλήματα θα έχουμε και πάλι, μα αφού το δημόσιο δεν θα διεκδικεί ούτως ή άλλως αν δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας. Εγώ να πω δύο λόγια, επιτρέψτε μου για το ιστορικό. Ότι 10 Απριλίου του 2021, για να θυμίσω στους ακροατές, βρισκόμενος ο κύριος Υπουργός Περιβάλλοντος, κύριος Κρέκας στο Ρέθυμνο, του ετέθη το αίτημα από το Παγκράτιο Συνιστικό, από τον νομικό μας εκπρόσωπο, τον κύριο Κοντοβασάκη, τον Νίκο, αύριο το πρωί, να αποσύρει το όποιο δικαίωμα πρόβαλε το δημόσιο σε ιδιοκτησία στην Κρήτη που δεν το ανήκανε. Γιατί όπως έχουμε πει επανειλημμένες φορές, η Κρήτη λόγω του ιδιαίτερου ιδιοκτησιακού καθεστώτος, το δημόσιο δεν έχει καμία ιδιοκτησία πέρα από άλλου γραβού στη Σιεντία. Μπορεί να τα πει και ο κύριος Γιώργος λίγο αναλυτικότερα. Απλά εγώ να θυμίσω λοιπόν ότι από το 2001 Απρίλιο του 2021 έως έχουμε φτάξει σχεδόν στον Απρίλιο του 23, δηλαδή 2 χρόνια αργότερα, έστω και καθυστερημένα, η κυβέρνηση εισακούει αυτό το δίκαιο αίτημα έναντι του αδίκου και προσπαθεί να αποκαταστήσει, δηλαδή στην ουσία, και να αποσύρει όποια ιδιοκτησία είχε, όπου δήλωνε δηλαδή σε ιδιωτικές εκτάσεις, δημοτικές ή μοναστηριακές, το αυθαίρετο δικαίωμά της. Ήταν αυθαίρετα, είχε δηλώσει λοιπόν. Με την γη αυτή έρχεται να αποκαταστήσει όσον αφορά την ιδιοκτησία. Για τη χρήση, θα τα πει και ο κ. Γιώργος σε λίγο, η χρήση την κρατάει το δημόσιο πάλι. Δεν δίνει τη χρήση. Θέλω να πω ότι εμείς παρακολουθούμε, ξέρετε, εγώ είμαι μέλος της Ειδήσης Συνδέας Μελήτης Εκτροφίας της Κορυφαίας Οργάνωσης, την οτρόφωση κατ' επάγγελμα. Είπατε και για τα κόκκινα δάνεια, πω δύο λόγια, επιτρέπετε και σαν δάνειο. Όχι, δεν θα τα πείτε αυτά. Μείνετε στους δασικούς χάρτες, γιατί μετά θα πάμε αλλού τη συζήτηση. Έρχεται λοιπόν 2 χρόνια μετά για να εφαρμόσει αυτό το οποίο είχε πει, είχε εξαγγείλει, είχε υποσχεθεί από την αρχή. Για να αποκαταστήσει την καταπάτηση και την αρπαγή που πήγε να πράξει με το αίτιο του δασικού. Σε περιοχές και όπου δεν είχε καμία ιδιοκτησία. Πού λοιπόν σας ανησυχεί, αφού ήρθε να το κάνει αυτό, έστω και με καθυστέρηση 2 χρόνων? Καταρχήν είπαμε ότι τη χρήση πάλι την κρατά το δημόσιο. Δηλαδή δεν θα δηλώσει όπου δεν έχει ιδιοκτησία, αλλά δεν σου δίνει τη δυνατότητα. Παράδειγμα, από τη στιγμή που έχει κάποιος τίτλους, βάσει εκτός, γιατί εμείς εδώ στην Κρήτη, ξέρετε, περισσότερο δεν έχουμε τίτλους. Δεν ξεκαθαρίζουν λοιπόν από τη μια, αφενός δεν ξεκαθαρίζουν οι περιπτώσεις που δεν έχουν τίτλους, τι θα συμβεί, προσέξτε, και αφετέρου, αν κριθεί δασικό ενός ιδιώτη που μπορεί να έχει τίτλους, παράδειγμα, έχουν περιπτώσεις από το εφέδρο πολεμιστών που είναι ο ισχυρότερος τίτλος, που έχει παραχωρηθεί από το εφέδρο πολεμιστών σε πολλούς ιδιώτες για συμβολή κάποιου μέλους της οικογένειάς τους, όπως γνωρίζουμε, στον πόλεμο. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Θα το κοιτάζουν μετά κι άλλοι άνθρωποι. Και εγώ, παράδειγμα, ο μεγάλο επενδυτής, έχω τη δυνατότητα να πάω στη στιγμή να πάω να κάνω οποιαδήποτε επένδυση με το χαρακτήρα του δασικού σε αυτή την έκταση. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, δεν ξεκαθαρίζει λοιπόν τι θα γίνει με τις ιδιοκτησίες χωρίς τίτλους. Από τη στιγμή που δεν έχει και τίτλους στο δημόσιο, εκεί υπάρχει μπέρδεμα, δεν έχει τίτλο ούτε ο ιδιοκτήτης. Εκεί, σε αυτή την περίπτωση, όταν δεν υπάρχουν τίτλοι και από τις δύο πλευρές, εκεί κρατάει τη χρήση? Τη χρήση την κρατάει ούτως ή άλλως.
Επίσης ήθελα να πω ότι σε περιπτώσεις που έχει κλείσει το κτηματολόγιο, γιατί και κάποιες περιπτώσεις στην Κρήτη έχει κλείσει το κτηματολόγιο, ο ιδιώτης δεν έχει δηλώσει για κάποιο λόγο την έκτασή του. Ή τον ευασκεί και δεν τη δήλωσε, γιατί του πάνε πολύ, αφού την έχει δηλώσει το δημόσιο ως δασική, τη δική του ιδιοκτησία, και του πάνε εσύ μόνο πως θα χάσει τα χρήματά σου αν τη δηλώσει το κτηματολόγιο που θα πληρώσει. Οπότε πολλοί παρατηρηθήκαν και του πάνε μην τη δηλώσετε. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, γιατί η οικία σε αυτές τις περιπτώσεις λέει ότι το χάνει στην ουσία. Όποιοι δεν πήγανε λοιπόν στην κτηματογράφηση, ό,τι έτρεχε τα τελευταία χρόνια, όσοι δεν δήλωσαν, τώρα μπορεί να έρθει το δημόσιο και να πει: αφού δεν το δηλώσατε, σημαίνει ότι δεν είναι δικό σας. Οπότε και ξανά μανά πάμε δημόσιο, στην ίδια ιστορία. Και το είχε δηλώσει το δημόσιο με το πρόβαλε ως βασικό και το έχει δηλώσει το δημόσιο. Ο ιδιώτης δεν το έχει δηλώσει, έχει κλείσει το κτηματολόγιο. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, χάνεται στην ουσία. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν ακούσαμε ότι τα μπερδέματα δεν έχουν τελειώσει με τους δασικούς χάρτες. Για όλους εσάς, για όλους εκείνους οι οποίοι μπορεί να σας ακούν αυτή την ώρα, μπήκαν μέσα σε αυτή την δίχρονη περιπέτεια επειδή δεν μπορούσε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα το Δημόσιο και τα αρμόδια Υπουργεία. Με αυτή την κοινή υπουργική απόφαση που υποτίθεται ότι έρχεται να λύσει δεδομένα με εσάς που πληρώσατε, αν θέλετε τοπογράφους, μηχανικούς, έτσι ώστε να καταφέρετε να αποδείξετε ότι δεν είσαστε ελέφαντες. Για όλους εσάς που πληρώσατε παράβολα και λοιπά, τα χρήματα τα οποία έχετε δώσει, έχει ξεκαθαριστεί εάν θα επιστραφούν αυτά επίσης, κύριε Πατεράκη? Αυτό δεν έχει να κάνει, κύριε Αδωγεράκη, η αντίρρηση με την ΚΙΑ όσον αφορά τα χρήματα, γιατί αυτή θα κρίνει, η αντίρρηση γίνεται για να κρίνει το χαρακτήρα αν είναι γεωργικό, αν είναι χορτολιβαδικό ή αν είναι δασικό. Αλλά και το χορτολιβαδικό είπαμε ανήκει στην ομοθεσία του δασικού. Αυτή λοιπόν όταν θα κριθεί αυτό, το οποίο είναι άλλο το θέμα τώρα, είναι τεράστιο με τις αντιρρήσεις, το οποίο ο κόσμος έδωσε, μιλούμε για πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα. Δηλαδή, ο μέσος, ένας μέσος κτηνοτρόφος παράδειγμα, ή γεωργός, μπορεί να έχει δώσει, ξέρω εγώ, 2 με 2,5, ένας μεγάλος από 5 και πάνω. Χιλιάδες. Αυτές οι περιπτώσεις δεν ξέρουμε πότε θα συγκροτηθούν οι επιτροπές. Αρχικά είχαν πει ότι θα είναι από 2 ιδιώτες και ένα κρατικό λειτουργό. Αυτό τώρα πρόσφατα πήγαν να το αλλάξουν, να κάνουν 2 κρατικούς λειτουργούς και 1 ιδιώτη. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Θέλει πολύ ώρα να το συζητήσουμε. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν αποδεχόμαστε να αλλάξει η σύνθεση της Επιτροπής όπως αρχικά είχαν υποσχεθεί, ότι θα υπάρχουν 2 ιδιώτες, δηλαδή ένας μηχανικός, ένας δικηγόρος και ένας δασολόγος πιθανόν. Το θέμα είναι πότε θα συγκροτηθούν οι επιτροπές, πότε θα κριθούν οι αντιρρήσεις. Εδώ μιλούμε ότι μπορεί να κρατήσει 10 με 15 χρόνια. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Ξέρω ότι δεν μπορεί να γίνει απλά μεταφράσει. Όμοιροι μέσα στην περιουσία σας. Αυτό. Ακούστε, πάρα πολύ. Αυτό είναι τεράστιο θέμα της αντιρρήσεως, αλλά θα ήθελα καλύτερα να τα βάλει σε μια τάξη καλύτερα. Ναι. Απλά εγώ τα ρωτάω όλα αυτά για να καταλάβουμε για ποιο λόγο έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και γιατί υπάρχει αυτή η επιφύλαξη. Το ερώτημα, αν μου επιτρέπετε, αν αύριο πέσει ο χάρτης, προσέξτε, γιατί εμείς έχουμε πληροφορίες ότι κάποιοι θα τον προσβάλλουν το χάρτη και θα τον ρίξουν. Γιατί ο χάρτης βάλεται όπως έχει αναρτηθεί. Έχει υπάρχει τεράστια θέματα. Εγώ θα σας πω κάτι. Αν πέσει αύριο ο χάρτης, εμείς που έχουμε δώσει τα 1000 ευρώ της αντιρρήσης, τι θα γίνει? Να σας το πω αλλιώς. Ναι. Μπορείτε εσείς από τη δική σας την πλευρά ως μέλος της επιστημονικής ομάδας, ξεκινώντας ανάποδα από εκεί που το αφήνει ο κύριος Πατεράκης, κύριε Θεοδωράκη, να δώσετε μια απάντηση. Να σας πω κάτι. Για να γίνει αντιληπτό ένα θέμα πρέπει να το δούμε σφαιρικά. Να δούμε δηλαδή από τι τμήματα αποτελείται. Καταρχάς το όλο θέμα ξεκινάει το 1979 με την ψήφιση του νόμου 988, όπου... Δεν θα μας πάρει ο χρόνος όμως, εγώ σας ειδοποιώ. Σε δευτερόλεπτα. Έτσι, εντάξει, σε δευτερόλεπτα okay, κλείνω. Okay, δεν αναφέρομαι στον νόμο ιδιαίτερα, δεν είμαι νομικός. Εκεί όμως εντάσσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα δημόσια έργα. Και για να γίνουν όλα αυτά απαιτείται η καλούμενη έγκριση επέμβασης, η οποία δίδεται από τους οικείους δασάρχες. Αυτή η έγκριση επέμβασης είναι τόσο σημαντική,
ώστε ισοδυναμεί με νόμιμο τίτλο χρήσης έκτασης. Και φυσικά καταβάλλεται ένα μικρό αντάλλαγμα. Βλέπουμε συνεπώς την πρόθεση του κράτους, το οποίο κάνει τη στρατηγική, τη μακροπρόθεσμη του, ότι θέλει οπωσδήποτε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καμία κυβέρνηση δεν άλλαξε τον νόμο αυτό, ούτε αντιτάχθηκε στον νόμο αυτό. Άρα το πολιτικό μας σύστημα θέλει οπωσδήποτε να γίνουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή λοιπόν είναι η μία πλευρά, θα έλεγα, του ελληνικού δημοσίου, των σχετικών υπουργών. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν διαφορετικά. Το θέμα περιπλέκεται μετά την χρεοκοπία της χώρας. Τη δεύτερη εικόνα συμπληρώνει ο κύριος Σκουλάς, η περιφέρεια Κρήτης καταρχάς, όπου δια στόματος κυρίου Νίκου Σκουλά με το άρθρο του μας λέει τι αλλάζει, τι γίνεται. Μας λέει ότι με την αποκρυστάλλωση των δασικών χαρτών και του κτηματολογίου θα πάρει το ελληνικό δημόσιο τεράστια περιουσία, αρχικά λόγω δασικού χαρακτήρα και για άλλους λόγους, όπως μετανάστευσα, στη φιλία, στα βλεψίας κλπ. Ακολούθως μας λέει ότι υπενθυμίζουμε ότι το ελληνικό δημόσιο είναι η περιουσία του είναι υποθηκευμένη για 99 χρόνια. Παρακάτω προχωράει και λέει ότι θα συμπεριληφθούν ως δασικά μεγάλα τμήματα του αμπελουργικού και ελαιοκομικού μητρώου. Τέλος μας δηλώνει ότι δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας σε μεγάλο τμήμα της επικράτειας και ιδιαίτερα στην περιφέρεια Κρήτης. Το υπενήχθη ήδη ο κύριος Πατεράκης. Η εγκύκλιος η οποία μας ήρθε τελευταία αναφέρεται σε ελάχιστες ιδιοκτησίες που έχουν τίτλους. Τέλος όμως το σημαντικό συμπέρασμα του κυρίου του έγκριτου αυτού νομικού και άρα της περιφέρειας λέει άραγε αυτή η γη που αποξενώνεται από τους κατέχοντες ιδιώτες θα δοθεί ως εγγύηση στις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας ή σε αλλογενείς εκμεταλλεύσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και παρακαλώ να το επαναλάβω. Θα δοθεί ως εγγύηση στις μνημονιακές, δηλαδή τα βουνά μας με λίγα λόγια, θα δοθούν ως εγγύηση στις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας ή σε αλλογενείς εκμεταλλεύσεις. Βλέπουμε συνεχώς πόσο το ελληνικό δημόσιο είχε την καλή πρόθεση από το 1979 και δεν την άλλαξε, ούτε πρόκειται να την αλλάξει, να κάνει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εκτός όμως από τις εγκαταστάσεις αυτές, εδώ εμφανίζονται και αλλογενείς εκμεταλλεύσεις. Προσέξτε το αυτό. Αλλογενείς εκμεταλλεύσεις σημαίνει ότι θα πρέπει να πάψουν οι εκτάσεις αυτές που κατά συντριπτική πλειοψηφία είναι βοσκίσιμες, ανήκουν δηλαδή σε χρήση των κτηνοτρόφων μας. Εδώ θα γίνουν άλλα πράγματα. Ένα από τα άλλα είναι και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα, αν θέλετε, μπορώ να σας πω για την έγκριση επέμβαση, την ισχύ την οποία. Σας το ζήτησα από την αρχή. Με πολύ ευγένεια είπα να μην σας διακόψω. Αλλού όμως πήγε να πάει το πράγμα, με κύριε Θεοδωράκη. Σας λέω λοιπόν και λέω το εξής. Ναι. Από το τελευταίο το οποίο εκεί το άφησε ο κύριος Πατεράκης. Μάλιστα. Τα χρήματα επιστρέφονται, δεν επιστρέφονται. Όχι, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, αυτό το αγνοούμε. Επιτροπές που συγκροτήθηκαν δεν έχουν συγκροτηθεί. Που ήθελαν να συγκροτηθούν δεν έχουν συγκροτηθεί. Συνεχώς αλλάζει η δομή τους. Ωραία. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις αντιρρήσεις οι οποίες έγιναν, τους τίτλους που δεν υπάρχουν και από τις δύο πλευρές. Ναι, εδώ τι γίνεται. Ας το αφήσουμε αυτό. Προσέξτε, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις αρκετές που έχουν τίτλους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δικαιωθεί. Αν δούμε δηλαδή εκεί που έχει τελεστιδική στο θέμα στο κτηματολόγιο, βλέπουμε με πολύ ευχαρίστηση ότι αρκετές ιδιοκτησίες έχουν πλέον αποχαρακτηριστεί. Είναι ασφαλώς εκείνες που είχαν τίτλους ιδιοκτησίες πριν του 2001, όπως προέβλεπε ο νόμος Κρέκα, ή στους δασωμένους αγρούς ίσως πριν το 1940. Θέλετε να μου πείτε ότι με αυτή τη νέα την εγκύκλιο και από τη στιγμή που λέει το ελληνικό δημόσιο ότι εγώ όπου δεν έχω τίτλους ιδιοκτησίας δεν διεκδικώ, σημαίνει ότι απαλλάσσονται, δικαιώνονται οι ιδιοκτήτες, ναι, γης για τον ακριβώς οποιοδήποτε λόγο έχουν έκταση και άρα άδικα ανησυχούν από τη δική τους είτε κτηνοτρόφοι είτε στη Συντονιστική Επιτροπή. Βεβαίως, η εγκύκλωση αυτή είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει και να ευχαριστήσουμε αυτούς που τους συνέταξαν για οποιοδήποτε λόγο, δεν μας αφορά τα κίνητρά τους. Όμως οποιοδήποτε έχει τίτλο ιδιοκτησίας ισχυρό είναι πλέον
ότι απαλλάσσεται, θα λέγαμε, του να κάνει δικαστήριο. Τι σημαίνει τίτλος ιδιοκτησίας ισχυρός? Τον προέβλεψε ο νόμος του Σκρέκα ότι όποιοι έχουν τίτλο μεταγεγραμμένο, εννοούσε πριν τις 1η Σεβδόμου του 2001, αν θυμάμαι καλά, τότε όλοι αυτοί θα έπρεπε να καταθέσουν τις αντιρρήσεις τους και πράγματι βλέπουμε ότι δικαιώνονται. Άρα, για μία μερίδα αυτών των περιπτώσεων, έστω και μικρά, δεν έχει σημασία, βλέπουμε ότι λειτουργήσε ευεργετικά. Βέβαια, από εδώ και πέρα δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι αναφερόμαστε μέχρι στιγμής στην κυριότητα. Προσέξτε, η ιδιοκτησία έχει και μία δεύτερη, από δύο μέρη αποτελείται, από την κυριότητα και τη χρήση. Ο νόμος του 1979 αναφερόταν στη χρήση. Προσέξτε με. Άρα δηλαδή ο οικείος δασάρχης έχει πάρει τη χρήση την οποία μπορεί να δώσει σε οποιονδήποτε επιχειρηματία του καταθέσει αίτημα, ανεξαρτήτως ιδιοκτήτου. Και προβλέπει βέβαια στην παράγραφο 14 μία έγκριση επέμβασης που έχει δώσει ο δασάρχης. Προβλέπει ότι σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, ο οποιοσδήποτε φερόμενος ιδιοκτήτης, διεκδικήσει δικαστικά και κερδίσει την υπόθεσή του στα δικαστήρια, τότε αυτομάτως υπησέρχεται στη σύμβαση που έχει κάνει ο επιχειρηματίας με τον δασάρχη, υπησέρχεται δηλαδή στη θέση του δημοσίου και εισπράττει το πενιχρό και ασήμαντο. Μα γιατί όλη αυτή η ταλαιπωρία, εγώ δεν την καταλαβαίνω. Έτσι όμως είναι. Άμα θέλετε, σας την διαβάζω. Όχι, όχι, δεν το λέω. Είναι ρητορικό το ερώτημα και δεν αφορά εσάς και το καταλαβαίνετε αυτό. Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε το δίκαιο όλων των πλευρών. Το ελληνικό δημόσιο έχει και αυτό τα δίκαια του. Πρέπει να κάνει τα έργα του. Λάβετε υπόψη στο αεροδρόμιο. Είναι δημόσιο έργο. Το αεροδρόμιο κάπου πρέπει να γίνει. Προσέξτε με. Οι κάτοικοι εκεί οπωσδήποτε δεν ευχαριστούνται. Το έργο όμως πρέπει να γίνει. Αυτή είναι η δυσάρεστη πλευρά της πολιτικής, θα έλεγα. Μάλιστα. Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Κάποια πράγματα στιγμή... πρέπει να γίνουν, ναι. Κάποια άλλα μπερδεύονται πολύ περισσότερο. Ακριβώς. Μα ούτως ή άλλως, ό,τι έχει να κάνει με τις χρήσεις γης, κτηματογράφηση, δασικοί χάρτες, αυτά έπρεπε να υπάρχουν εδώ και χρόνια. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Για να μην υπάρχει αυτή η αναρχία που ο καθένας από εμάς μπορεί να αντιλαμβάνεται, να λέει και όλα τα υπόλοιπα τα οποία συζητεί ο καθένας στο σπίτι του, ο δημόσιος λόγος, στα καφενεία κλπ. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι ένα. Έπρεπε να υπήρχαν έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και έτσι όπως θα θέσει ο κύριος Πατεράκης. Από τη μία η κτηματογράφηση που πολλοί δεν πήγαν γιατί και αυτό το ακούσατε που βρέθηκε σε εξέλιξη. Από την άλλη δασικοί χάρτες και πάλι θα δημιουργήσει θέμα. Μακάρι όχι. Οπωσδήποτε υπάρχουν εκκρεμότητες σοβαρότατες. Δεν έχει λυθεί το θέμα καθόλου. Εκτιμώ συνεπώς ότι οι τρεις συμμετέχοντες που είναι σε αυτή την υπόθεση, που είναι το ελληνικό κράτος πάντα, που εκπροσωπείται δια του αρμόδιου υπουργού του, πρώτον, ο επιχειρηματίας δεύτερον, προσέξτε, είναι και η πλευρά του επιχειρηματία που θέλει να κάνει την επένδυσή του. Και τρίτον, ο ιδιοκτήτης γης και χρήστης της γης, εμπροχημένου η κτηνοτρόφη και εσείς μπορεί να έχετε ιδιοκτησία σε κάποιο βουνό, όλοι μας δηλαδή. Τρία είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη και αντί να αντιπαρατηθέμεθα όλοι και να γκρινιάζουμε και να κάνουμε κινητοποιήσεις και να αντιδρούμε κλπ. Ίσως θα πρέπει να κάτσουμε όλοι και οι τρεις σε ένα τραπέζι να βρούμε μια χρυσή τομή. Είχα την τύχη να συμμετέχω σε μια κίνηση πολιτών και εκεί μας απασχόλησε το θέμα και σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν, όπως είπαμε, ο επιχειρηματίας που θα κάνει το έργο στη σωστή θέση που πρέπει να το κάνει κατόπιν. Ο ιδιοκτήτης και χρήστης γης και το ελληνικό κράτος, όπως είπατε. Και οι ιδιοκτήτες να συμμετέχουν, προσέξτε με, στα κέρδη των επιχειρήσεων και όχι μόνο, αλλά και η τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε Πατεράκη, τι λέτε εσείς για όλα αυτά? Κύριε Αντωνιέρακη, εγώ σας είπα τι συμβαίνει, ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που θα μείνουν. Θα χάσω την περιουσία της συνουσία, γιατί το κτηματολόγιο όπου έχει κλείσει και η οικία αυτή δεν καλύβει αυτές τις περιπτώσεις σε όποιους δεν δηλώσανε και δεν είναι μόνο η Κρήτη, να μιλήσουμε και πατριωτικά εκεί σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας μας. Εμείς βέβαια μιλούμε για την Κρήτη, αλλά δεν είναι μόνο η Κρήτη.
Ελλάδα δεν είναι μόνο η Κρήτη, έτσι, είναι και άλλες περιοχές που χάνουν οι άνθρωποι, έχουν χάσει τώρα και χρόνια. Δωδεκάνησα, Ιόνια και λοιπά, τέλος πάντων, είναι ένα θέμα δύσκολο. Είναι περιοχές της Χαλκιδικής, είναι πάρα πολλές περιοχές. Απλά όταν μιλούμε και πρέπει να μιλούμε πατριωτικά πάντα, δηλαδή πάντα με τον πατριωτικό εγώ. Λέτε λοιπόν ότι φοβάστε ότι πολλοί θα χάσουν την περιουσία τους. Αλλά πολλοί θα χάσουν την περιουσία και ποιος θα την πάρει, προσέξτε, εδώ είναι το μεγάλο το ερώτημα. Ποιος θα την πάρει, ακούστε τι ο κ. Θεοδωράκης νωρίτερα. Ότι ο Περιφερειακός Σύμβουλος ανάφερε το όνομά του, αναφέρει ότι αυτές οι εκτάσεις θα φύγουν και θα κρυφθούν τέλος πάντων και θα πάνε σε αλλογενείς. Ναι. Οπότε δηλαδή, λέτε ότι εδώ δεν έχουμε κλείσει με τους δασικούς χάρτες, ότι ό,τι και αν έχει γίνει αυτή την ώρα, για να πάω τώρα στον κύριο Θεοδωράκη, εάν δεν υπάρξει αυτή η διαβούλευση μεταξύ των τριών ενδιαφερόμενων, των ιδιοκτητών χρηστών γης του ελληνικού κράτους και των επιχειρηματιών, εδώ θα υπάρξει μέγα μπέρδεμα. Και μετά ξαναγυρίζω σε αυτό που είπατε εσείς, κύριε Πατεράκη, πριν από λίγο, ότι αυτές είναι διαδικασίες πολύχρονες, δηλαδή μπορεί να πάει σε βάθος δεκαετίας, δεκαπενταετίας, για να ξεκαθαρίσει όλο αυτό το σκηνικό. Φαντάζομαι ότι αυτό πολύ περισσότερο δεν αφορά τους μικρούς, που μπορεί η έκτασή τους να είναι ένας δασόδης αγρός, γιατί είναι ορεινή περιοχή και γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν να τον καλλιεργήσουν, αλλά αφορά σε πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις. Αυτό μου λέτε, κύριε Πατεράκη? Ακούτε, εδώ στην Κρήτη τα έχουμε ακούσει όλα. Δηλαδή, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως μου το θέτετε. Στην περιοχή των αστερωσίων νησίων της θάλασσας, όμως από αυτή τη μεριά, που έχουμε περιστατικά στα 150 μέτρα υψόμετρο, όπου αυτές οι περιοχές είχαν χαρακτηριστεί δασικές χωρίς να τηρούν κανένα όρο του δασικού, δηλαδή χωρίς να υπάρχουν δεντρώδεις καλλιέργειες, ξυλώδεις, αστιβίδες που λέμε εμείς στην Κρήτη, και πέτρες, και μιλούμε για περιοχές που πλησιώνει σαν να ξέρετε, έχουν και μεγάλη αξία στην ουσία, και οι άνθρωποι χάνουν την περιουσία τους. Έχουμε πολλές περιπτώσεις. Και θέλω να τονίσω ότι εμείς δεν μιλούμε ατομικά εδώ πέρα, δεν είμαστε 5-10 άτομα και μιλεί ο καθένας για το δικό του που μπορεί να το έχει λύσει, αλλά μιλούμε, είπαμε, για το σύνολο των προβλημάτων που περιλαμβάνει το σύνολο των ανθρώπων. Και οι περιπτώσεις είναι πολλές και θα χαθούν πολλές περιουσίες, να το ξέρετε, το έχουν προβλέψει. Και γι' αυτό γίνεται ο λόγος και η ανησυχία. Μάλιστα. Και να σε πω κάτι. Αν το κράτος ήταν δίκαιο, πρέπει να αποκαταστήσει στο σύνολο της επικράτειας το πρόβλημα αυτό το μεγάλο, να αποτυπώσει την πραγματικότητα όσο έχει σήμερα, να δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς που για κάποιο λόγο δεν μπορέσανε να τα δηλώσουν στο χρηματολόγιο, γιατί τα έχει δηλώσει πρώτα το δημόσιο, και τώρα που έχει κλείσει το χρηματολόγιο χάνουν την περιουσία του. Δεν έπρεπε να πληρώσουμε κόστος αντιρρήσεων. Ξέρετε, αυτό το είχε πει ο κύριος Υπουργός. Να θυμίσω μόνο δύο κουβέντες. Είπε ότι δεν θα κάνετε αντιρρήσεις. Τίποτα. Εμείς θα το φτιάξουμε το πρόβλημα. Δεν θα πληρώσετε. Ανταυτού τίποτα δεν έγινε στην ουσία από τα λεγόμενα. Έτσι. Μόνο το τελευταίο που είναι, είπαμε, τη ΔΙΑ, το οποίο είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα. Γιατί είπαμε ότι αυτοί που δεν έχουν τίτλους, ακούστε τι είπε και ο κύριος Θεοδωράκης, αφορά αυτούς που έχουν τίτλους ως το 2001. Δηλαδή αυτοί που δεν έχουν τίτλους ως το 2001, τι θα κάνουνε? Μάλιστα. Άρα λοιπόν η πρόταση από τη δική σας την πλευρά είναι για αυτούς που δεν έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της εκτιματογράφησης να ανοίξει εκ νέου η διαδικασία, να προλάβουν να μπουν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, εφόσον υπάρχουν και μπερδέματα με τους δασικούς χάρτες, να μπουν να κάνουν την εκτιματογράφηση, μήπως και καταφέρουν σε βάθος χρόνου να σώσουν την περιουσία τους. Να πω κάτι που πιθανόν μην το γνωρίζετε. Το εκτιματολόγιο στο Ρέθυμνο πρέπει να έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ελλάδα. Γιατί, για ένα λόγο, ότι τα περισσότερα δασικά είχαν δηλωθεί και από το δημόσιο, και από το δημόσιο, ξέρετε, είχαν προσαρτηθεί σημαντική υπηρεσία και από το ίδιο ταμείο. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι οι εκτάσεις που θα χαθούν θα πάνε στους δανειστές, το είπε ο κύριος Θεοδωράκης, στους Γερμανούς. Γιατί η κτηματική υπηρεσία πρόκειται στο υπερταμείο και από εκεί. Μάλιστα. Στους δανειστές. Λοιπόν, πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό είναι που ζητάτε. Δεν μιλούμε κομματικά σε καμία περίπτωση, ούτε είμαστε
υπέρ των ενός άλλου, είναι διαχρονικό το πρόβλημα, το οποίο έχουν δημιουργήσει όλες τις κυβερνήσεις. Τα είπατε. Έπρεπε τα να είπατε και σας ακούσαμε. Δασολόγιο, δασική χάρτες και χρηματολόγιο, πολλά έτη τώρα. Από 100 χρόνια θα μπορούσα να σε πω, σε ένα οργανωμένο κράτος. Έπρεπε να τα είχαμε σε ένα οργανωμένο κράτος. Έπρεπε να τα είχαμε όλα αυτά. Τα λάθη και η παραλήψη εκατονταετία δεν θα το λύσω σε ένα ή σε δύο έτη. Πρέπει να δώσουν χρόνο με ηρεμία. Προσέξτε, ο κόσμος, μην ξεχνούμε ότι την τριετία που πέρασε οικονομικά οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί, οι περισσότεροι. Και οι επιχειρήσεις. Η οικονομική κρίση, η πανδημία, η ενεργειακή κρίση. Δεν είχαν αντιρρήσει πολύ, δεν κάναν αντιρρήσει, δεν είχαν δυνατότητα. Ούτε στο κτηματολόγιο δεν είχαν δυνατότητα, ούτε να το δώσουν στο κτηματολόγιο πολύ, δεν είχαν ούτε αυτά τα πανηχρά χρήματα. Γιατί ξέρεις ότι ο όλος όταν έχει να φάει, δεν έχει να βάλει παπούτσια που λέμε, δεν θα πάει να ασχοληθεί με το άλλο θέμα. Μάλιστα. Οπότε είναι ένα θέμα κοινωνικό, προσέξτε, ένα θέμα κοινωνικό. Το κράτος, αν θέλει να είναι δίκαιο, πρέπει να αποκαταστήσει την όποια αδικία υπάρχει, να ανοίξει και το κτηματολόγιο, να ανοίξει και ο δασικός χάρτης, να ξανανοίξουν και όποιος δεν έχουν κάνει αντιρρήσεις και αντιρρήσεις να κάνουν και πρόβλημα και όλα να αποκατασταθεί με ηρεμία και τάξη. Γιατί ξέρετε αυτό το πράγμα. Το κάνανε εν ώψη κλεισίματος κορονοϊού, αν θυμάστε, οι διαδηλώσεις μεγάλες που γίνανε ειδικά στο Ρέθυμνο. Ξέρετε ότι είμαστε με το πιστόλι στον κρόταφο, δηλαδή το λέω σε εισαγωγικά και μεταφορικά, ότι κινδύνευες να σε πάρει και αυτόφορο επειδή έσπασες, λέει, το νόμο της, ξέρετε, αυτό το, δεν είχες το χαρτί, δεν είχες το ένα, που πας, κίνηση έπρεπε να δούμε στο ρεάκι να βγάλουμε κίνηση. Το θυμάστε, ξέρετε τι περάσαμε, θα θυμίσουμε λίγο στον κόσμο. Ναι, νομίζω ότι κανένας μας δεν ξεχνάει. Οπότε αυτά γίνανε εν όψη, λοιπόν, για ποιο λόγο να γίνουν αυτά τα πράγματα. Ωραία. Για ποιο λόγο. Είναι λοιπόν, γιατί ο χρόνος μου με πιέζει πάρα πολύ, είναι λοιπόν αυτό το οποίο λέτε εσείς και προτείνετε από τη δική σας την πλευρά. Για το δίκαιο το να δοθεί ο χρόνος για να ξεκαθαρίσουν αυτές οι υποθέσεις, γιατί και με την κοινή υπουργική απόφαση. Τώρα, προσέξτε, να φωτιστούν, επειδή βαδίζουμε και στην Αγία Σαρακοστή, και να πράξουν το δίκαιο. Δεν θέλουμε τίποτα. Μάλιστα. Το δίκαιο, να μην χάσει κανείς την περιουσία όπως είχαν υποσχεθεί. Γιατί τώρα χάνουν πάρα πολύ την περιουσία, Άντωνε, προσέξτε, να μην χάσει καλή την περιουσία, Άντωνε, να ξεκαθαρίσουμε ότι στην Κρήτη καταπατής προς το δημόσιο δεν υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχει δημόσια περιουσία στην Κρήτη, τελεία και παύλα. Οι όποιες άλλες προβλήματα υπάρχουν μπορούν, όλα λύνονται όταν υπάρχει καλή πρόθεση. Ωραία. Κύριε Πατεράκη, κύριε Θεοδωράκη, σας παρακαλώ. Μία τελεία, τουλάχιστον προς το παρόν και για σήμερα. Έχω ξεπεράσει το χρόνο μου, είμαι στα 5 λεπτά μετά τις 9. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ενδιαφέροντα αυτά που είπατε. Απλά λέω ότι δεν μπορώ να δώσω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας από τον 984. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.